Λοιπόν, έχουμε ταξίδι του Πρωθυπουργού στι Ηνωμένε Πολιτείε και αυτό θα συζητήσουμε τώρα, όχι μόνο. Ο κύριο Άγγελο Ειρήγο είναι Υφυπουργό Παιδεία και Καθηγητή Διεθνού Δικαίου. Γεια σα, κύριε Ειρήγο. Καλημέρα σα. Και κύριε, ο, ο κύριο Κώστα Σφαντή, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο. Δεν Καλή θα μάλη ξεκινήσουμε μάλη σας με σας. το Μητσοτάκι. Όχι. Θέλω να ξεκινήσουμε ένα θέμα, συγγνώμη κύριε Φαντή, που αφορά αμυγό τη θέση σα και το Υπουργείο σα. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδο σήμερα ότι σε ανακοινώθηκαν οι εισακτέ πανελλαδικέ εξετάσει. Και είναι σημαντικά μειωμένη από πέρυσι. Είναι 68.000 σφαίρους. Και φέρω, το μόνο. ερώτημα είναι, τα υπόλοιπα παιδιά τι θα κάνουν. Μπον, bon, κάθε χρόνο έχουμε 100.000 υποψηφίους. Μάλιστα. Mm -hmm. ε, το ενδιαφέρον είναι ότι οι θέσεις ήταν σταθερά γύρω στις 75.000 όταν είχαμε 140.000 υποψηφίους, mm -hmm. παραμπαίνουν σταθερές στις 75.000 με 100.000 υποψηφίους. Mm -hmm. Είναι φυσιολογικό η μείωση του αριθμού των υποψηφίων να ρίχνει το μαθησιακό επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε υποψηφίου με ένα, με δύο, με τρία. Ναι. Οι οποίοι λόγω, της αγωγής, ελάχισης, λόγω του συστήματο ελάχιστη βάση εισαγωγή δεν περνάνε πλέον στο πανεπιστήμιο, διότι δεν, έχει νόημα να περάσει κάποιο με ένα ή με δύο. Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Ναι. Δεν τυχαιω ότι η χώρα μα έχει τον τριπλάσιο αριθμό διακοπή σπουδών από όλε τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Διότι ακριβώ βάζαμε μέσα φοιτητέ. Οι οποίοι ναι. μπαίνανε με ένα ή με δύο ή με τρία. Αυτή τη στιγμή λειτουργήσε πέρσι η ελάχιστη βάση εισαγωγή. Μειώθηκε κατά αναλογίαν ο αριθμό ναι. σε σχέση με πολλέ καινέ θέσει οι οποίε υπήρχαν mm -hmm. και ε, θα δούμε πώ θα λειτουργήσει. Από 68.000 η... φέτο, σωστά. Ναι. Περίπου, ναι. Κυρίε και το γεγονό ότι εφαρμόστηκε η ελάχιστη 800. βάση εισαγωγή, δεν κόπηκαν ουσιαστικά οι μαθητέ του 1, 2, 3. Γιατί ναι. έπρεπε να κοπούν άλλε 10.000. Κόπηκαν, μα γι' αυτό έμειναν πολλέ καινέ θέσει. Και εκείνο το οποίο έγινε, μειώσαμε στην προκειμένη περίπτωση καινέ θέσει. Έχει ένα τμήμα το οποίο είχε 400 θέσει. Mm -hmm. εκαλύφθησαν οι 30. Κόψαμε τι 200. Του τα στα κολέγια, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να το ολοκληρώσουμε το θέμα. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, μα έτσι είναι, κάπου θα πάνε τα παιδιά. Ναι. Ε, το θέμα είναι τι εκπαίδευση θέλει να έχει. Νομίζει, θέλει να κοροϊδεύει του ανθρώπου και να του λε περάστε στο πανεπιστήμιο αλλά μην τελειώσετε ποτέ. Ε, έχουμε φτιάξει πολλές καινούριε διεξόδου, διεξόδους, τεχνική εκπαίδευση αναβαθμίζεται, mm. υπάρχει δυνατότητα να στραφούν προς τα εκεί.